Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης σε κρίσιμες ειδικότητες, γεγονός που εμποδίζει την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του. Το μισό μουσείο συνεχίζει να είναι κλειστό. Ο επάνω όροφος με πολύ σημαντικά ευρήματα που δεν μπορούν να δουν οι επισκέπτες, πλην των τοιχογραφιών. Το εισιτήριο όμως καταβάλλεται ολόκληρο. Συγκεκριμένα, το προσωπικό φύλαξη ανέρχεται σε μόλις 28 ημερήσιους φύλακες και 2 νυχτοφύλακες, ενώ το μουσείο για να λειτουργήσει πλήρως χρειάζεται τουλάχιστον 108 ημερήσιους αρχαιοφύλακες και 6 νυχτοφύλακες. Φέτος, καθυστερημένα, προσλήφθησαν 38 εποχιακοί ημερήσιοι φύλακες και 2 νυχτοφύλακες που δεν επαρκούν για την κάλυψη των κενών. Παρότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερο προσωπικό, η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, όχι μόνο δεν προχωρά σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αλλά απασχολεί εργαζόμενους με ολιγόμενες συμβάσεις που παραμένουν στη διαρκή ανασφάλεια της ανεργίας, όπως και σε βάρος της απρόσκοπτης λειτουργίας του μουσείου. Στην πράξη εφαρμόζεται σχέδιο εντατικοποίησης της εργασίας των συμβασιούχων και μονίμων εργαζομένων στη φύλαξη. Σοβαρά είναι και τα αισθήματα για το προσωπικό καθαριότητας. Από 1η-1η του 24 έως 1η-6η του 24, το μουσείο δεν διέθετε καθόλου προσωπικό καθαριότητας, τη στιγμή που χρειάζονται τουλάχιστον 5 εργαζόμενοι ώστε να καλύπτονται όλοι οι χώροι, εργαστήρια, γραφεία, έκθεση κτλ. Από 1η-6η του 24 έγινε με απευθείας ανάθεση σύμβαση για 7 μήνες με εργολαβική εταιρεία που απασχολεί για το μουσείο 2 καθαρίστριες, μία το πρωί, μία το βράδυ, μία το απόγευμα, οι οποίες γίνονται λάστιχο για να ασκήσουν τα καθήκοντα καθαριότητας και δεν μπορούν να καλύψουν σχεδόν τα 5.000 τετραγωνικά μέτρα του μουσείου. Επιπροσθέτως, από το εργατικό δυναμικό του μουσείου αποψιάζουν παντελώς ειδικότητες όπως ηλεκτρολόγος και υδραυλικός, ενώ ο μηχανολόγος, μηχανικός και ο τεχνικός ασφαλείας προσελήφθησαν πριν από λίγες μέρες, πιθανά με κάποια σύμβαση, σίγουρα όχι μόνιμη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι συχνές βλάβες στον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις, κλιματισμός, ανελκυστήρας και ούτω καθεξής, να καθυστερούν να επιδιορθωθούν, αλλά και να αφήνουν έκθετους εργαζόμενους και τους επισκέπτες σε πιθανά επικίνδυνες καταστάσεις. Η παραπάνω κατάσταση αποτυπώνει την απαξίωση και την εμπορευματοποίηση του πολιτισμού, που εντάθηκε με τη μετατροπή από την κυβέρνηση στα χνάρια των προκατόχων της των μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, και ενάντια στο επιστημονικό και παιδευτικό ρόλο τους. Η επιχειρηματολογία για τη μετατροπή τους ήταν ο δήθεν εξυγχρονισμός τους και η ευελιξία στη λειτουργία τους. Περίτρανα, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αποδεικνύεται το εντελώς αντίθετο, η μεγαλύτερη απαξίωση και εγκατάλειψή τους από την πολιτεία, μετατρέποντάς τα σε σκηνικά για τη διαφήμιση επιχειρήσεων ή άλλων εκδηλώσεων. Σας ρωτάμε, κυρία Υπουργέ, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να στελεχωθεί εδώ και τώρα το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες, με μόνιμη και σταθερή εργασιακή σχέση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του μουσείου και να σταματήσει η ομοιρία των εργαζομένων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βουλευτά, ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, πράγματι, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, δυνάμει του νόμου 5021 του 2023, μετετράπησε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Το έχω πει πολλές φορές, φαίνεται ότι υπάρχει, δεν γίνεται εύκολα κατανοητό, ότι το 2024 είναι ένα μεταβατικό έτος για τα μουσεία αυτά, καθώς μέχρι το τέλος του 2023 οι ανάγκες τους καλύπτονταν πλήρως από το Υπουργείο Πολιτισμού και ακόμα εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων για την εσωτερική τους λειτουργία, με ό,τι αυτό σημαίνει. Παρ' όλα αυτά, το Υπουργείο Πολιτισμού προέβη σε όλες τις ενέργειες τις οποίες όφιλε να κάνει, προκειμένου να είναι εύρυθμη λειτουργία και του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, όπως και όλων των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων της χώρας, που είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Μιλάτε για σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης που εμποδίζουν την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του μουσείου. Για να δούμε λοιπόν τι ισχύει για όλα αυτά. Δυνάμει κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών του Απριλίου του 2024 εγκρίθηκε η εκκίνηση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού για το 2024, μεταξύ των οποίων 40 ατόμων με χρονική διάρκεια απασχόλησης από 5 έως 7 μήνες για το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Ακολούθως, με την υπαριθμόν 834
14 του 2024, ανακοίνωση ΣΟΧ 1 του 24 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, το Μουσείο ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ συνολικά 38 ατόμων. Δέλτα έψιλον ημερησίων φυλάκων μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και δύο ειδικότητες νυχτοφυλάκων μουσείων και αρχαιολογικών χώρων με χρονική διάρκεια απασχόλησης 7 μήνες. Επιπλέον, με την αποστολή 18 υπαλλήλων ΙΔΟΧ από τον ΟΔΑΠ στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, με σκοπό την απασχόλησή τους στα εκδοτήρια εισιτηρίων και στο πολιτήριο του μουσείου, αποδεσμεύτηκαν 8 μόνιμοι φύλακες που μέχρι τότε έκαναν τις ανωτέρω εργασίες. Αποτέλεσμα, στο μουσείο υπηρετούν συνολικά 48 φύλακες. Το μουσείο διαθέτει 28 μόνιμους φύλακες και 2 νυχτοφύλακες. Είναι προφανές ότι λόγω του διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας μεταξύ θερινής περιόδου και χειμερινής, δεν μπορεί να είναι ο ίδιος αριθμός φυλάκων. Χρειάζεται να είναι ένα ειδόχ προσωπικό το οποίο θα εξυπηρετεί την θερινή λειτουργία του μουσείου. Όλα τα μουσεία εξυπηρετούνται με την πρόσληψη φυλάκων με σύμβαση 7 μηνών και ενός μικρότερου αριθμού με σύμβαση 5 μηνών. Όσον αφορά το προσωπικό καθαριότητας, η διοίκηση έχει συνάψει σύμβαση έργου με ιδιώτη και καλύπτει τις ανάγκες του μουσείου. Το μουσείο έχει πράγματι ανάγκη πρόσληψης ενός ή αντιμετώπισης των ειδικοτήτων ενός μηχανολόγου μηχανικού, ενός ηλεκτρολόγου, ενός υδραυλικού και ενός τεχνικού ασφαλείας. Οι θέσεις αυτές προβλέπονται στον οργανισμό. Σημειώνω, τα προεδρικά διατάγματα είναι σε επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μέχρι την έγκριση του οργανισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου έχει υπογράψει συμβάσεις έργου, όπως αυτό έκανε και δεκαετίες πριν το Μουσείο. Δεν είναι κάτι το οποίο συνέβη ξαφνικά τώρα, γιατί το Μουσείο έγινε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Όσον αφορά τις βλάβες, η διοίκηση του Μουσείου έχει υπογράψει σύμβαση έργου με μηχανολόγο μηχανικό, ο οποίος καθημερινά είναι εκεί και μεριμνά για τη συντήρηση του εξοπλισμού και την επιδιόρθωση των βλαβών. Πρέπει να σας πω ότι εξαιτίας του ότι το Μουσείο είναι νομικό πρόσωπο, αυτά αντιμετωπίστηκαν πολύ καλύτερα φέτος από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Το Μουσείο έχει υπογράψει προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού για τη μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης του Μουσείου. Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου. Το έργο είναι συνεννοημένο να γίνει με ένταξη στα χρηματοδοτικά εργαλεία της Περιφέρειας Κρήτης. Από τον Μάιο του 24 έως τις 31 Δεκάτου του 24, το Μουσείο παραμένει ανοιχτό Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 8 με 8, την Τετάρτη 1 με 8. Το πρωινό της Τετάρτης, όπως συμβαίνει στα μουσεία όλου του κόσμου, παραμένει κλειστό για καθαριότητα, συντήρηση των προθηκών και των ευαίσθητων εγκαταστάσεων. Το Υπουργείο Πολιτισμού και το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου έπραξε τα δέοντα μέσα στο πλαίσιο του νόμου και με δεδομένη την μη έκδοση ακόμα των προεδρικών διαταγμάτων εσωτερικής λειτουργίας του Μουσείου. Σας ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, η ουσία είναι ότι δεν υπάρχει εύρυθμη λειτουργία στο μουσείο. Και δεν το λέω εγώ. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να πω το δικό μου πόνο. Μεταφέρω τις διαμαρτυρίες, τα αιτήματα, τις διαθέσεις των εργαζομένων. Αναφέρεται ορισμένα στοιχεία, τα οποία, εντάξει, στο σύνολο είναι 66 οι μόνιμοι. Όχι μόνιμοι, οι αρχαιοφύλακες, οι ημερήσιοι. Είναι 28 ημερήσιοι φύλακες και 2 νυχτοφύλακες και 38 εποχιακοί ημερήσιοι, 66 το σύνολο, όταν χρειάζονται 108. Άρα υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει ζήτημα έλλειψης προσωπικού, όχι μόνο στο Μουσείο του Ηρακλείου, γενικότερα στα μουσεία της χώρας. Με την απαγόρευση των προσλήψεων ή για την ακρίβεια με βάση την αναλογία πρόσληψης απόλυτης που ίσχυσε από την κρίση, αλλά και με τις μαζικές συνταξιοδοτήσεις, έχει αποδεκατιστεί το μόνιμο προσωπικό και δεν διορίζεται. Ακόμα και με την προκήρυξη του ΑΣΕΒ, η 2Γ του 2022, παρόλο που έχουμε επιτυχόντες, ακόμα να διοριστούν με ευθύνη της κυβέρνησης και του ΑΣΕΒ. Ούτε οι 18 θέσεις αρχαιολόγων από τις 3.565 αιτήσεις με την ειδικότητα ΠΕ αρχαιολόγων. Αντί να καλύψετε λοιπόν τις ανάγκες σε μόνιμο προσωπικό, να μονιμοποιήσετε τους συμβασιούχους, διονύσετε την ανεργία, ανακυκλώνετε το προσωπικό και αφορά πτυχιούχους, αρχαιολόγους, μουσιολόγους, φύλακες, μηχανικούς, συντηρητές, γενικά επαγγέλματα της πολιτιστικής διαχείρισης και άλλες ειδικότητες. Αν λάβουμε υπόψη τώρα, ως τα τώρα, τη λειτουργία του Μουσείου Ακρόπολης, του οποίου οι εργαζόμενοι ζητάνε να γυρίσουν στο Υπουργείο Πολιτισμού που λειτουργούν ως νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Δικαίου, δεν είναι καθόλου δύσκολο να φανταστούμε ποιο είναι το εργασιακό μοντέλο. Ελάχιστο μόνιμο προσωπικό,
με ένα ποσοστό αυτού στα πρόθυρα της συνταξιοδότησης, συμβασιούχοι παντός είδους και ειδικότητες ανάλογα με τις ανάγκες του νομικού προσώπου, εταιρείες security για τη φύλαξη, εργολαβίες που και περισσότερα χρήματα κοστίζουν στο δημόσιο και χαμηλότερο επίπεδο υπηρεσίες προσφέρουν. Και όλα αυτά είναι σε πλήρη εναρμόνιση με το στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτιστική κληρονομιά και την πρόσφατη ψηφισμένη οδηγία για την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού θεματολογίου για τον πολιτισμό. Εσείς άλλωστε δεν ήσασταν η κυβέρνηση που προπαγανδίζατε τη μετατροπή των μουσείων σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και μάλιστα ως μέτρο που θα συμβάλλει στην αυτοτέλεια, στην αυτονομία τους, επιτρέποντας τη λειτουργία και την πρωτοβουλία και την ελκυστικότητά τους. Ουδέν ψευδέστερον. Απόδειξη η πρόσφατη προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ηρακλείου, Πανεπιστημίου και Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου με εμπορευματική λειτουργία του μουσείου, με καφέ, εστιατόρια, όπως περιγράφεται στην προγραμματική σύμβαση, για να καλύψει χρηματοδοτικές ανάγκες του μουσείου, ελλείψη της κρατικής χρηματοδότησης. Ποια θα είναι η ωφέλεια του Δημότη από την επέκταση του μουσείου, αν αυτό αποκτήσει ένα τεράστιο πολιτήριο, αν γίνει καφέ, μπαρ και εστιατόριο? Θα πει κάποιος, κακό είναι να έχεις ένα καφέ στο μουσείο. Μα όταν γίνεται για να εξασφαλίζεις πόρους, ώστε και με αυτή την πηγή εσόδων να γίνει αυτόνομο και αυτοχρηματοδοτούμενο και να μην επιβαρύνει το κεντρικό κράτος, στην πορεία είναι προφανές ότι θα επεκτείνει αυτές τις εμπορευματικές δραστηριότητες ένα διαρκές κυνήγι ιδιωτικών χορηγιών από ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιχειρηματικούς ομίλους, για να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του. Πρόκειται λοιπόν για εξέλιξη με σοβαρές συνέπειες, κατά την άποψή μας, στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό όμως, κατά την άποψή μας, που πρέπει να γίνει για να είναι ανοιχτό το μουσείο στην κοινωνία, προφανώς κανείς δεν θέλει να είναι κλειστό το μουσείο, πρέπει να είναι ανοιχτό στην κοινωνία, αλλά για να είναι ανοιχτό στην κοινωνία σημαίνει ότι πρέπει καταρχήν να καταργηθεί αυτός ο νόμος για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, να γίνουν άμεσες προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού, τουλάχιστον στο επίπεδο του 2019. Να μονιμοποιηθεί όλο το προσωπικό φύλαξης, να προσληφθεί επιπλέον μόνιμο προσωπικό για την καθαριότητα, να φύγουν οι εργολάβοι από τα μουσεία, να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη, βαθιά αντιλαϊκή τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζεται με τα πανάκριβα εισιτήρια και φυσικά να καταργηθεί η όποια επιχειρηματική δραστηριότητα στον πολιτισμό, ακόμα και αν πρόκειται, και ολοκληρώνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, ακόμα και αν πρόκειται και για τα αναψυκτήρια των αρχαιολογικών χώρων, τα οποία καταλήγουν σε μεγάλους επιχειρηματίες, όπως αποδεικνύεται με τον φωτογραφικό πλειοδοτικό διαγωνισμό στο Ηράκλειο, αποκλείοντας αυτοαπασχολούμενους μικρούς επαγγελματίες. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βουλευτά, αναφερθήκατε στο Μουσείο της Ακρόπολης. Το Μουσείο της Ακρόπολης, ναι, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ακριβώς όπως και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Το Μουσείο της Ακρόπολης, όχι γιατί το λέω εγώ, το λένε οι διεθνείς αξιολογήσεις. Είναι από τα καλύτερα μουσεία παγκοσμίως. Λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Είναι από τα πλέον δημοφιλή, και αυτό το λένε πάλι διεθνείς αξιολογήσεις. Και είναι από τα μουσεία τα οποία έχει τις καλύτερα παρεχόμενες υπηρεσίες στους επισκέπτες του, Έλληνες και ξένους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν αμφισβητείται. Είναι κάτι το οποίο έχει κατακτηθεί από το Μουσείο Ακροπόλεως, που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Το Μουσείο Ακροπόλεως, λοιπόν, και η λειτουργία του ήταν το πρότυπο για να δημιουργήσουμε τα αντίστοιχα 5 νομικά πρόσωπα για τα μουσεία τα οποία ήταν υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Δηλαδή, το Μουσείο Ηρακλείου είχε ακριβώς το ίδιο στάτους με την οικονομική εφορία Ηρακλείου. Όμως, είναι εντελώς διαφορετικές οι ανάγκες και ο τρόπος λειτουργίας μιας μουσιακής υποδομής από μια υπηρεσία του Δημοσίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται σε όλο τον δυτικό κόσμο και ήδη από τη δεκαετία του 80 και του 90. Η Ελλάδα καθυστέρησε και σε αυτό. Λοιπόν, το γεγονός ότι θίξαμε αυτά τα οποία ίσχυαν δεν σημαίνει ότι αυτό είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Σας εξήγησα και σας είπα ότι το 2024 είναι ένας μεταβατικός χρόνος για τα μουσεία αυτά, διότι δεν έχουν εκδοθεί ακόμα οι οργανισμοί λειτουργίας, τους οποίους αυτή η κυβέρνηση, για λόγους καλής νομοθέτησης αλλά και διαφάνειας, επέλεξε να μην γίνουν με τον νόμο των ιδρυτικών των μουσείων, αλλά να ακολουθήσουν την λογική των προεδρικών διαταγμάτων.
Τα προεδρικά διατάγματα είναι στην τελική φάση επεξεργασίας από το Συμβούλιο της Επικρατείας και επομένως όλα αυτά τα θέματα θα μπορούν να ρυθμίζονται απολύτως από τα διοικητικά συμβούλια των μουσείων και τους γενικούς διευθυντές. Από εκεί και πέρα, θεωρείται κακό το να υπάρχει εστιατόριο, καφέ, πολιτήριο, το οποίο να δίνει και να εξασφαλίζει πόρους στο μουσείο. Μα πού το είδατε αυτό? Αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Ναι, από τα εστιατόρια, από τα καφέ, από τα πολιτήρια, το κάθε μουσείο, κάθε αρχαιολογικός χώρος, ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων οφείλει να φέρει περισσότερα έσοδα τα οποία τροφοδοτούν έργα πολιτισμού. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το στοίχημα να έχουμε έσοδα από αυτές τις διαδικασίες. Και δεν είναι μόνο για τα έσοδα. Είναι γιατί με αυτόν τον τρόπο παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους επισκέπτες, Έλληνες και ξένους. Είναι πράγματα τα οποία είναι λυμένα. Το να συζητάμε ότι εμπορευματοποιούμε την πολιτιστική κληρονομιά γιατί κάνουμε μεγάλο πολιτήριο, μεγάλο εστιατόριο ή καφέ σε ένα μουσείο ή σε ένα αρχαιολογικό χώρο, συγχωρήστε με, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να υποστηριχθεί. Η εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν γίνεται γιατί πρέπει να υπάρχει συνεχώς όλο και αυξανόμενο προσωπικό. Προσωπικό βεβαίως πρέπει να υπάρχει. Δεν το αρνείται κανείς και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός προσωπικά και η κυβέρνηση κάνει όλη αυτή την προσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών του ΑΣΕΠ, ενός οργανισμού που έχει εξασφαλίσει την απόλυτη αντικειμενικότητα των προσλήψεων. Λοιπόν, το ΑΣΕΠ έχει πάρα πολλή δουλειά να κάνει. Ήδη γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από τον Πρωθυπουργό προσωπικά και τον αρμόδιο Υπουργό. Επομένως, όλα αυτά, επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, αποκαθίστανται με τα προεδρικά διατάγματα λειτουργίας και επίσης να επισημάνω και κάτι και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Όταν τα μουσεία πλέον έχουν σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, έχουν κάμερες, έχουν όλο το ηλεκτρονικό σύστημα για την ασφάλεια και την προστασία τους, κάπου πρέπει να το δούμε αυτό σε ένα αναλογικά με το μόνιμο ή το ειδόχ προσωπικό. Σας ευχαριστώ πολύ.